στο στούντιο τώρα, θα πάμε στο επόμενο μας θέμα που μας αφορά πολύ. Έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά έχει να κάνει και με τους ψεκασμούς που έχουν ολοκληρωθεί. Θα έχουμε έτσι μια πλήρη εικόνα. Καλωσορίζουμε την κυρία Άννα Παπά-Κονιδάρη, καθηγήτρια μικροβιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Μεταφοράς. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Σπύρος Μουρελάτος, βιολόγος και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμησης κουνουπιών. Τα έχουμε πει, κύριε Μουρελάτο, και μαζί πολλές φορές. Πώς είστε? Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε λίγο με τους ψεκασμούς, να μας πείτε ότι έχει ολοκληρωθεί. Όχι, όχι, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Α, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Όχι, όχι. Υπάρχει συνήθως μια τέτοια σύγχυση. Ναι. Ξέρετε, μάλλον έχει να κάνει με το γεγονός ότι εσείς ακούτε την αναγγελία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τους αεροψεκασμούς. Mm-hmm. Και ίσως γι' αυτό υπάρχει πρώτος κύκλος, δεύτερος κύκλος. Είδατε, ακόμη και εγώ μπερδεύομαι, που το έχουμε τόσες φορές. Ναι, μετά από 10 χρόνια μάλλον δεν είναι. Οπότε σε ποιο κύκλο είμαστε? Καλά, όχι, δεν φταίτε εσείς. Σε ποιο κύκλο είμαστε, σε ποια φάση? Δεν είμαστε σε καμία φάση. Δεν υπάρχουν φάσεις. Δηλαδή, από τέλη Απριλίου μέχρι πρακτικά τέλη Σεπτεμβρίου, υπάρχει μια συνεχής αλληλουχία δειγματοληψιών, ψεκασμών, ανάλογα με τον κίνδυνο, ανάλογα με την όχληση, ανάλογα με τα δεδομένα, με βάση τα δεδομένα, βάση που συλλέγουμε. Μάλιστα. Και κυρία Κονιδάρη, να μιλήσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε από τον αριθμό των κρουσμάτων, λοιπόν, σύμφωνα με τα επίσημα τελευταία στοιχεία. Ναι. Πραγματικά, την περασμένη εβδομάδα έγινε η πρώτη αναφορά για τα πρώτα κρούσματα. Το κελπνό του, το πρώην κελπνό τώρα, ναι, και έχει αλλάξει. Ναι. Έχουν δηλωθεί 5 κρούσματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό σας ανησυχεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, που είναι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ή συμβαίνει κάθε χρόνο? Η αλήθεια είναι ότι και πέρσι συνέβη αυτό το πράγμα. Και τώρα το πρόβλημα είναι να έχει τουλάχιστον, είναι διασκορπισμένο, αλλά να έχουμε λίγα κρούσματα σε κάθε περιοχή, να μην είναι πολλά. Πέρσι, όπως ξέρετε, ήταν πάρα πολλά τα κρούσματα. Mm-hmm. Ήταν ένα έτος ρεκόρ, ας πούμε, για το Δυτικό Νείλο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλη την για Ευρώπη. Όλες, ναι, για όλη την Ανατολική Ευρώπη, για την Μεσόγειο. Νότιο και Κεντρική Ευρώπη. Ναι. Mm-hmm. Κύριε Μουρελάτο. Η διασπορά είναι ενοχλητικό, με την έννοια ότι πηγαίνει σε καινούργιες περιοχές, στις οποίες πιθανώς οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι λιγότερο προετοιμασμένοι κτλ. Θέλω να πω ότι δεν είναι καλό δείγμα, ας πούμε. Mm-hmm. Από την άλλη, όντως, αυτό που ενδιαφέρει είναι ο τελικός αριθμός, ας πούμε, έτσι, θέλω να πω, δυστυχώς, έτσι, πόσοι άνθρωποι έχουν νοσήσει σοβαρά και όλες αυτές οι επιπτώσεις που υπάρχουν όχι μόνο σε επίπεδο δημόσιας υγείας, αλλά και σε επίπεδο τουριστικής εικόνας. Έτσι. Σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή, ο αριθμός 5 είμαστε καλύτερα. Πέρυσι ήταν για αυτή την εποχή, συγκεκριμένα. Ναι, για αυτή την εποχή νομίζω ότι είναι μια εποχή τώρα της κανονικότητας του Δυτικού Νείλου. Αυτή είναι η εποχή που αρχίζει. Πέρυσι ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Πέρυσι άρχισε νωρίτερα, τελείωσε αργότερα και είχε ένα αριθμό τεράστιο. Mm-hmm. Που ήταν πολύ ανησυχητικό. Τώρα φέτος κανείς δεν ξέρει, δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Γεγονός είναι ότι έχει αρχίσει και είμαστε στο στάδιο που θα έχουμε αύξουσα πορεία. Μπορούμε να πούμε, κύριε Μουρελάτο, και κάποιες περιοχές. Κοιτάξτε, η περιοχή γενικά, πέρσι τουλάχιστον, αλλά νομίζω και από το 10 που κάνουμε στην ουσία όλες αυτές τις μετρήσεις, δύο είναι οι πιο ευάλωτες περιοχές, ας πούμε. Είναι η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης και μάλιστα παραδόξως όχι η περιοχή γύρω από τους οριζόνες, αλλά πιο μέσα στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης. Εκεί ήταν που πάντα είχαμε ένα θέμα. Και δεύτερον, βέβαια, είναι και τα αστικά μας κέντρα. Διότι εκεί έχουμε μεγάλους πληθυσμούς. Εκεί, παράδειγμα, στην πόλη Θεσσαλονίκης έχουμε 18-19.000 φρεάτια. Εκεί έχουμε πιθανόν κάποιους ανθρώπους ηλικιωμένους, οι οποίοι ξαφνικά θα βρεθούν εκτεθειμένοι, ας πούμε, σε αυτήν την λίμωξη. Και πιθανώς, επειδή ακριβώς το ανοσοποιητικό του σύστημα δεν είναι ισχυρό, θα έχουμε επιπτώσεις. Μάλιστα. Κυρία Κονιδάρη, η λίμωξη αυτή έχει ακόμα έτσι πολλά. Να μας πείτε λίγο ποια είναι και η πραγματικότητα. Υπάρχουν και συμπτώματα μηνυγκίτιδας, δηλαδή πώς το καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά? Αυτή είναι η σοβαρή μορφή της νόσου, αλλά γεγονός είναι ότι μετά από μια λίμωξη με τον ιό, 80% δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα. Ένα 20% παρουσιάζει πυρετό και ήπια συμπτώματα, αλλά σε λιγότερο από 1% μπορεί να έχουμε προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκίτιδα. Και αυτή είναι η πιο σοβαρή μορφή που προσβάλλει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα. Παίζει ρόλο αν θα το εντοπίσουμε νωρίς, δηλαδή αν θα περάσουμε τον ιό, αυτή την ασθένεια, την δύσκολη, σε καλό. Πιο ήπια φάση? Σωστά, μπορεί να γίνει είναι αυτό. Καλό, όχι, είναι καλό ότι όταν υπάρχουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ο άνθρωπος να νοσηλευτεί, ο ασθενής, όσο το δυνατόν συντομότερα. Δεν υπάρχει ειδικό φάρμακο, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και, έχει και, την νοσοκομιακή περίθαλψη. Και δεν είναι και εύκολο να εντοπιστεί τα πρώτα 24 ώρα, φανταζόμαστε. Τώρα νομίζω ότι οι γιατροί πλέον το ξέρουν. Είναι από το 2010, ναι, και κυκλοφορούν πολλές ενημερώσεις από το. Δηλαδή όλα τα εφημερεύοντα. Τα νοσοκομεία, όταν εφημερεύουν δηλαδή, τα νοσοκομεία στην Ελλάδα, υπάρχουν οδηγίες και μπορεί να εντοπιστεί? Υπάρχουν οδηγίες, έχουν σταλεί οδηγίες σίγουρα και
πολλοί πιστεύω ότι οι γιατροί είναι πολύ καλά ενημερωμένοι. Εμείς πώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Αν αρρωστήσουμε, πιστεύετε, κάποια συμπτώματα είναι ο πυρετός το πιο συνήθες σύμπτωμα. Δυνατός πυρετός. Είναι απότομος πυρετός, ψηλός πυρετός, αλλά όλα αυτά έχουν διαβαθμίσεις. Μπορεί να είναι και ένα κάτι πολύ ήπιο, που βέβαια το πολύ ήπιο δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ, γιατί θα περάσει πολύ γρήγορα και δεν θα το καταλάβουμε. Δεν θα το καταλάβουμε. Ναι. Ναι. Θα νομίζουμε δηλαδή ότι περάσαμε μία ιώση, μία ιώση, γρήπη. Που λέμε, ακριβώς. Και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μάλλον ποτέ. Ναι. Καλύτερα να μην το μάθουμε. Αλλά δεν έχει σημασία. Εσείς φοβάστε, κύριε Μουρελάτο? Αν και είμαι μεγάλης ηλικίας πλέον και είμαι στην ευπαθή ομάδα, ας πούμε. Όχι ιδιαίτερα, να σας πω γιατί. Σας ρωτάω γιατί είναι το αντικείμενό σας αυτό. Ναι, γνωρίζετε πολύ καλά. Μπορεί να έχει ήδη ανοσία, γιατί είναι συνεχώς σε αυτή την περιοχή. Ναι, μπορεί, πολύ πιθανόν. Πάντως, κοιτάξτε, είναι μια ασθένεια στην οποία θα λέγαμε με εντυπωσιακό τρόπο ότι γνωρίζει πλέον ο ιατρικός κόσμος. Ναι. Μάλιστα, η κυρία Παπά είχε κάνει και ένα συνέδριο τώρα υιολογίας, ας πούμε, στο οποίο... Δηλαδή, ένα στρογγυλό τραπέζι ακριβώς για τον ιό του δυτικού νύχου. Θα έλεγα ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτό που δυστυχώς θα έλεγα καμιά φορά έτσι είναι λίγο απογοητευτικό, και ξανά να σας συγχαρώ διότι το κάνετε θέμα, είναι η ενημέρωση των κατοίκων. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Απλώς πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και εντυπωσιάζεται. Βλέπει ένα αντικουνουπικό, ένα ψεκαστικό, το αγοράζει. Το αγοράζει, ούτε καν το χρησιμοποιεί συστηματικά. Δηλαδή, μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα, ας πούμε. Και θα έλεγα το εξής. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τώρα είναι η περίοδος που θα πρέπει οι πολίτες να είναι πάρα πολύ επιμελείς σε σχέση με την αυλή τους και σε σχέση με την προστασία τους, την ατομική τους. Δηλαδή, η υψηλή περίοδος επικινδυνότητας, και μάλλον η κυρία Παπά θα συμφωνήσει, είναι μεταξύ 15 Ιουλίου και 30 Αυγούστου. Ιούλιο και Αύγουστο, πρακτικά. Είναι υψηλή περίοδος. Και γι' αυτό και μας βλέπετε κάπως έτσι πιο εφησυχασμένους, με την έννοια. Λίγο έτσι, λίγο φυσικά. Δεν είμαστε ποτέ, ποτέ ιδιαίτερα. Πάντα πρέπει να είσαι ανήσυχος σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φαίνεται ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι δεν μάλλον πιο... Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Η αλήθεια είναι μέχρι στιγμής δεν είχαμε κανένα περιστατικό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά όπως είπαμε είμαστε στην αρχή και πρέπει να το έχουμε στο σε νομί. Σχέση με άλλες χώρες για τη φετινή χρονιά, για την Ελλάδα τώρα μας δώσατε πλήρη. Είχαμε πάλι την πρωτιά. Όπως και πέρσι ήμασταν οι πρώτοι που αναφέραμε περιστατικά δυτικού Νείλου. Τα περιστατικά αναφέρονται κάθε Παρασκευή από το ECDC και επομένως την Παρασκευή θα δούμε αν και κάποια άλλη χώρα εκτός από την Ελλάδα, και η Ρουμανία έχει αναφέρει ένα περιστατικό. Θα διακόψουμε τώρα λίγο μια ανατολία. Μας περιμένει ο συνάδελφος ο Φίμης Λέκας, καθώς πριν από λίγα λεπτά έχουμε δύο πυρκαγιές παράλληλα σε Βαρνάβα και Ραφίνα και είναι κλειστή λεωφόρος Μαραθώνος. Ευθύμη. Ακριβώς, γεια σας. Καλησπέρα. Θέμης από μόνο του. Βρισκόμαστε στη Ραφίνα αυτή τη στιγμή. Λογικά θα βλέπετε και τα πλάνα που βλέπουμε. Ευθύμη, στο 24ο χιλιόμετρο τη λεωφόρο Μαραθώνος εξελίσσεται η πυρκαγιά. Υπάρχει άμεση ανταπόκριση και της αστυνομίας αλλά και των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουμε ελικόπτερα τα οποία προσπαθούν να σβήσουν τώρα τη φωτιά. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλος και ιδιαίτερος κίνδυνος. Βέβαια έχει αρκετό αέρα εδώ πέρα. Η αστυνομία έχει κλείσει την λεωφόρο Μαραθώνος ώστε να μην περνάνε αυτοκίνητα. Προσπαθούν να διαχειριστούν λίγο την κίνηση η οποία υπάρχει στον δρόμο αυτή τη στιγμή λόγω και του πανικού. Και αλλά... να ενημερωθεί και ο κόσμος, Θέμη, έτσι, για να επιλέξει άλλες οδούς, για να μην δημιουργηθεί πανικός, μποτιλιάρισμα. Βλέπουμε ότι φυσάει και βλέπουμε ότι καίγεται και πευκόφητη περιοχή. Ναι, είναι ένα δάσος εδώ πέρα, είναι κοντά στην εκκλησία της Αναλήψεως, έτσι ονομάζεται το μέρος εδώ. Βέβαια, δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός, αυτό είναι το βασικό για όλους, πιστεύω. Είναι κλειστή λεωφόρος Μαραθώνος, όπως είπες. Βέβαια, άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έτσι, και ρήψεις γίνονται από το ελικόπτερο, από ό,τι βλέπουμε. Ναι, για ό,τι νεότερο, επομένως, θα μας ενημερώσεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στην περιοχή μεταβαίνει, βέβαια, και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς. Και για ό,τι νεότερο, βέβαια, θα διακόψουμε και τη συζήτησή μας. Κυρία Κονιδάρη, λέγαμε τι εικόνα έχουμε από τις υπόλοιπες χώρες. Ναι. Μέχρι τώρα, εκτός από την Ελλάδα, έχει δηλώσει ένα κρούσμα και η Ρουμανία. Και επομένως την Παρασκευή τώρα θα δούμε και αν κάποιες ακόμη χώρες, όπως συνήθως, όπως κάθε χρόνο, είναι η Ιταλία, είναι η Αυστρία, η Ουγγαρία, αυτές οι χώρες δηλώνουν κάθε χρόνο. Μάλιστα. Τώρα, να πούμε λίγο και κάποιες οδηγίες, κύριε Μουρελάτο, έτσι να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά την κουβέντα μας και με αυτό, γιατί αλήθεια είναι δεν γνωρίζουμε. Ας πούμε ότι φεύγουμε από τους τόπους μας, από τις πόλεις μας, τα σπίτια μας και πάμε σε μια άλλη περιοχή, που δεν γνωρίζουμε και σε ποια κατάσταση είναι αυτή η περιοχή και αν έχει κοντά φρεάτια. Ναι. Πώς πρέπει να προστατευτούμε?
Καλά, καταρχήν να πούμε ότι δηλαδή, όταν κίνδυνος... δεν είμαστε σπίτι μας για την αυλή μας και το μπαλκόνι μας, ναι, αυτό λέω. Ναι. Καλά, όχι ότι ξέρουμε ποιος είναι ο κίνδυνος που υπάρχει στην αυλή μας και στο μπαλκόνι μας, διότι ξέρετε. Εγώ τι δεν τα έχουμε πει αυτά, θα ξαναπούμε. Θέλετε ναι, για τα τασάκια, για τα νερά, να μην έχουμε νερά. Ναι, προφανώς θα πρέπει να κάνουμε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από τα μέτρα ατομικής προστασίας στη διάρκεια της νύχτας. Ναι. Το λέω αυτό γιατί το Coolex PPN στο οποίο ενέχεται στη μετάδοση του ιού του τικουνίλου είναι δραστήριο τη νύχτα. Τότε θα μας μεταδώσει. Μέχρι νεοτέρας, δεν ξέρω αν κυρία Παπά. Τι ώρες, μάλιστα. Αύριο μεθαύριο βρει κάτι άλλο. Σωστά, υπάρχουν και ώρες που βγαίνουν. Που βγαίνει στη δύση του ήλιου. Στη δύση του ήλιου. Ξεκάθαρα στη δύση. Αυτό το καταλαβαίνουμε το επικίνδυνο κουνούπι, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Όχι. Διαφέρει από το άλλο, είναι πιο μεγάλο, πιο μικρό. Όχι, θα έλεγα μάλλον είναι πιο μικρό το Coolex PPN. Μάλλον ζουζουνίζει, είναι λίγο πιο νευρικό και ζουζουνίζει το βράδυ στη διάρκεια του ύπνου. Εάν είναι αυτό πάρα πολύ ναι, ναι, αυτό που ξυπνάει στη διάρκεια του ύπνου, ανάβει το φως και εξαφανίζεται. Αυτό είναι το βλέπεις, μάλλον το βλέπεις, μετά το χάνεις και περνάει όλη η νύχτα. Λοιπόν, αυτό είναι το επικίνδυνο. Συνεπώς, για σε αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον. Το λέω γιατί, κοιτάξτε, υπάρχει πολλές αρκετές διαμαρτυρίες για το κουνούπι, το τίγρη, για το Aedes albopictus, το οποίο τσιμπάει στη διάρκεια της ημέρας. Αυτό μέχρι νεοτέρας, επαναλαμβάνω, ενώ είναι εν δυνάμει επικίνδυνο από πλευράς υγειονομικής σημασίας κουνούπι, μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει προκαλέσει έτσι, καμία ας πούμε, λίμωξη. Αυτό απλώς τοπικά, κυρία Κονιδάρη, τοπικά δημιουργεί μια φλεγμονή. Τοπικά, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι με το νύγμα του κουνουπιού μπαίνει μέσα στην κυκλοφορία του αίματος και εκεί γίνεται. Αυτά τα πρηξίματα που βλέπουν και στα μικρά παιδάκια, στα πόδια, στα χέρια. Αυτό είναι τοπικό, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που θα έχει πρίξιμο κανείς θα πάθει δυτικό λίμωση. Ναι, εμείς πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε όμως και αυτά τα τσιμπήματα. Αυτό το πρίξιμο που λέτε είναι το αντιπικτικό. Είναι αντιπικτικό που σας εγχύει το κουνούπι για να μπορέσει να τραβήξει αίμα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον μικροβιακό παράγοντα. Ναι, όχι, καλά. Μπράβο, ναι, καμία. Η αναφυλαξία είναι απλά η ένδειξη ότι μας έχει βάλει αντιπικτικό για να μπορέσει το κουνούπι. Απλώς τώρα εμείς καλό είναι να μην το ξύνουμε όσο μπορούμε, όχι, ναι, να μην αυτό φαγουριζόμαστε και να βάζουμε αληφή, έτσι. Αν πρέπει να πει κάτι με μια πρόταση κάποιος, είναι ότι πρέπει να προσέχει κανείς το πρωί και το σούρουπο να φοράει έντομα αποθετικά, να έχετε εντομοκτόνα και στο σπίτι σείτε στα παράθυρα. Και ανεμιστήρες air condition. Η ζακετούλα βοηθάει στα παιδάκια, τα μακριμάνικα, στα μικρά οτιδήποτε παιδάκια. Είναι μακριμάνικο. Ναι. Αρκεί να μην είναι πολύ κολλημένο στο. Δηλαδή, ανοιχτόχρωμα και πληθωρικά. Πληθωρικά όμως, δηλαδή ρούχα, καταλάβατε. Το κανονικό είναι πρέπει να έχει ένα πλισέ εδώ ας πούμε, για να μπει μέσα το κουνούπι και να έχει αρκετά άνετη ενδυμασία για να μην μπορεί να τσιμπήσει κατευθείαν πάνω στο. Αυτή είναι τουλάχιστον η. Να μην διαπεράσει το τσίμημα, το ύφασμα. Ναι, γιατί και αυτό γίνεται. Εντάξει, πάντως κυκλοφορούν πολλά σενάρια, ακούμε πολλά, διαβάζουμε πολλά. Όπως, θα πω και ένα έτσι τρόμο σενάριο, ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου ήρθε για να μείνει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι θα απασχολεί την Ευρώπη δεν είναι τρόμο τα επόμενα αυτό. Χρόνια, με την έννοια ότι θα έχουμε θύματα κάθε χρόνο και ότι είναι αληθινό πρέπει σενάριο. Να μας απασχολήσει. Είναι αληθινό δηλαδή. Άρα θα πρέπει να απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, για να ληφθούν και συγκεκριμένα μέτρα, να αλλάξουν και κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι παραπάνω από αυτά που λέμε. Δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν τα κουνούπια. Άρα αυτό που κάνει είναι αυτό, είναι η ενημέρωση του πληθυσμού, ώστε να ληφθούν τα μέτρα. Οι ψεκασμοί που κάνουμε. Ναι, αλλά αν αυτό αλλάξει αυτή η εικόνα που τελικά από ό,τι λέτε δεν είναι τρομό σενάριο και θα το βρούμε μπροστά μας. Το έχουμε, δεν το βρίσκουμε. Ναι, ναι, θα το βρούμε με αριθμό μεγαλύτερο. Που να αυξάνεται τα κρούσματα. Όχι απαραίτητα, πάντως. Όχι στην Ελλάδα, μπορεί να πιάσει και άλλες χώρες. Αυτό και άλλες χώρες. Μήπως όμως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκπαιδευτούμε και καλύτερα και στα σχολεία. Γιατί τώρα άλλο να τα λέμε εμείς εδώ να τα συζητάμε στην εκπομπή και να τα ακούει κάποιο στο σπίτι του έτσι και κάτι να συγκρατήσει. Ναι, νομίζω ότι. Εκπαίδευση με βίντεο, με φυλάδια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Με πρακτική εξάσκηση στο σχολείο. Όχι, είμαστε πίσω. Δηλαδή, γενικά η Ευρώπη γενικώς δεν το δίνει κάποια σημαντική προτεραιότητα σαν θέμα. Νομίζω ότι από πέρσι, με την έννοια ότι πήγε σε άλλες χώρες και απασχολεί πλέον όχι μόνο την νοτιοανατολική εσχατιά της Ευρώπης, αλλά αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι δυναμικά, ξέρω εγώ, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Ιταλία, εν πάση περιπτώσει έτσι, και όχι μόνο η Μέση Ανατολή, ξέρω εγώ, το Ισραήλ και η Νότια Ρωσία. Λοιπόν, μπαίνουν και άλλες χώρες, δηλαδή πέρα από τις Βαλκανικές. Αυτό είναι σημαντικό. Πάντως πρέπει σίγουρα να αλλάξουμε νοοτροπία, σίγουρα είναι θέμα πολιτικής, σίγουρα θα πρέπει να.
Δεν θα γίνουμε σαν την Αφρική, όπου οι άνθρωποι ασχολούνται πάρα πολύ. Ναι, γι' αυτό είπαμε για τρομοσενάρια, δεν θα γίνουμε και όχι, 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 μόνο θα μας απασχολήσει. Και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά, κυρία Κονιδάρη, με εσάς να έχετε τον τελευταίο λόγο, η κλιματική αλλαγή θα παίξει ένα ρόλο σε αυτό. Σίγουρα. Γιατί βλέπουμε ότι επηρεάζει και πάρα πολλά πράγματα. Τελευταία είδαμε και στο Σέιχ Σου το δάσος, το έντομο αυτό, το φλοιοφάγο έντομο, επηρεάστηκε και από την κλιματική αλλαγή και είχαμε όλο αυτό τις ποσότητες, τα δέντρα. Είναι το πλέον πιθανό ότι θα επηρεάσει, γιατί αυξάνεται η θερμοκρασία. Κάθε αύξηση της θερμοκρασίας έχει αντίκτυπο στον κύκλο ζωής του κουνουπιού. Επομένως, τσιμπούν περισσότερο, να παράγονται περισσότερο. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο σίγουρα. Και δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Βλέπετε και τις βροχοπτώσεις. Δηλαδή, τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε βροχοπτώσεις στην άνοιξη, δηλαδή Ιούνιο-Ιούλιο. Έχουμε τόσα μιλιμέτρη βροχής που δεν έχουμε, ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Που είναι περίεργο, ας πούμε. Αυτό σας σε τι σας δυσκολεύει, καταστρέφονται οι ψεκασμοί στην ουσία. Βάζει όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, ξαφνικά γινόμαστε τροπική, υποτροπική χώρα. Μουσώνες. Και να έχετε ψυχάσει τις προηγούμενες μέρες, στην ουσία είναι σαν να μην έχει γίνει και πρέπει να ξαναγίνει. Μας ανατρέπει συνέχεια το. Ναι, μας βάζει καινούργιες αιστείες, ας πούμε. Καινούργιες αιστείες στο παιχνίδι. Αυτό το οικοσύστημα που ευνοεί την ανάπτυξη των κουλτούρων. Μάλιστα, τώρα τα καταλάβαμε. Κατανοητή συζήτηση, βέβαια, και με ψυχραιμία. Τα συζητήσαμε έτσι ψύχραμα. Και καλό είναι να διατηρούμε όλα αυτά τα μέτρα προστασία. Και επίσης ξανά, ο κίνδυνος παρόλα αυτά παραμένει χαμηλός. Δηλαδή, οι κίνδυνοι του οποίου παίζουμε είναι 1 προς 100.000, 1 προς 50.000. Θέλω να πω έτσι. Και αφορά μια συγκεκριμένη ευπαθή ομάδα. Τα αντικουνουπικά, τελευταία ερώτηση, παίζει ρόλο, γιατί και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στα φαρμακεία διαφέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή, από 2-2,5 ευρώ μέχρι και 7, 8, 9 ευρώ παίζει ρόλο αυτό. Εκεί δεν μπορούμε να επέμβουμε, πρέπει να είναι ένα καλό αντικείμενο. Επώνυμα. Ναι, επώνυμα. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό, εννοώ. Δεν γιατί να είναι απλά κάποιο που να είναι αξιόπιστο, με αυτή την έννοια. Ναι. Όντως, δηλαδή κοιτάξτε, όπως σε όλα τα προϊόντα, ας πούμε, και σε όλα τα προϊόντα μάλιστα υγείας, ξέρω εγώ, θα πάρεις κάτι το οποίο είναι πιο ξέρω εγώ, επώνυμο, ας πούμε. Ναι. Όπως και στα αντιλιακά ισχύει αυτό, βέβαια. Ναι, ακριβώς, το είπα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μπορεί και να τα ξαναπούμε, βέβαια, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν σα αποχαιρετούμε. Καλύτερα να μην τα ξαναπούμε. Καλύτερα να μην τα ξαναπούμε, αλλά γι' αυτό είπα ότι μπορεί και να τα ξαναπούμε. Δεν είναι κακό. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, α πούμε. Ναι, σωστά. Και με προσοχή. Σα ευχαριστούμε πολύ.